Το δεύτερο πρόγραμμα είναι ένα πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης, που θα έχει ως σκοπό να ευνοήσει και μικροεπιχειρηματικότητα, ας πούμε τη δυνατότητα ορισμένων που θα θέλουν, αντί να απασχοληθούν στα νέα κανάλια τα νόμιμα, να ξεκινήσουν ένα νέο site. Η δέσμευσή μας ήταν και παραμένει κανένας να μην βρεθεί άνεργος τώρα με την επαναφορά της νομιμότητας στα κανάλια. Μπορούν 2.000 εργαζόμενοι να προωθηθούν, κύριε Υπουργέ, και συνολικά είναι 5.000 οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στον κλάδο. Είναι και οι διοικητικοί, είναι παραγωγές, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Μπορούν όλοι αυτοί να προωθηθούν από δύο σχήματα. Αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στα κανάλια είναι 2.600. Έχουμε σκοπό να περιφρουρήσουμε τις θέσεις εργασίας όσο το δυνατό, όσο μπορούμε. Προφανώς εξαρτάται και από τους επιχειρηματίες αυτό. Είπα προηγουμένως ότι αντίθετα με ό,τι διαδίδεται, η μη αδειοδότηση σημαίνει αδυναμία εκπομπής μέσω της DGA. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί ένα κανάλι να εκπέμψει συνδρομητικά. Επίσης, σας θυμίζω ότι η βασική μας παρέμβαση στον τομέα της απασχόλησης ήταν με το να εξασφαλίσουμε ως όρο της νομιμότητας τη λειτουργία των νέων καναλιών σύνθεση νόμιμου προσωπικού διπλάσια από το παρελθόν, 400 αντί για τους 200. Και είμαστε εδώ ώστε να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί γενικότερα το θέμα της ανεργίας. Άλλη μια ερώτηση, παρακαλώ. Η διέξοδος που δίνεται, που είπατε μέσω web, μέσω άλλων, για έναν επιχειρηματία που θέλει να κρατήσει τους εργαζομένους και την επιχείρησή του. Για τις θεματικές όμως πρέπει να πέσει μαύρο πρώτα, να βγουν στον ενεργοί εργαζόμενοι και μετά να αρχίσει η διαδικασία για περιφερειακές και θεματικές. Όχι, όχι. Στην συνάντηση αυτή ο αρμόδιος υπουργός είπε ότι είναι στον προγραμματισμό του Υπουργείου η προκήρυξη των επόμενων αδειών. Επομένως, για αυτά τα θέματα θα πρέπει να έχετε ενημέρωση από τον κύριο Παπά. Σας ευχαριστώ πολύ.